ωραίο λαθρεμπόριο καυσίμων, κυρίες και κύριοι, όπως σας προειδεάσαμε και σας προαναγγείλαμε για την ακρίβεια από την αρχή της εκπομπής. Ο Φώτης Κόλλιας είναι εδώ μαζί μας, δημοσιογράφος. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Με πάρα πολύ φρέσκα και ενδιαφέροντα στοιχεία, τα διαβάσαμε και στα συνεχόμενα τελευταία ρεπορτάζ σας στο Inside Story. Θα δούμε λοιπόν και τι λένε οι αριθμοί. Είναι όμως και ο κύριος Στρατής Ζαφύρης μαζί μας, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη δυνατότητα της σύνδεσης και της συνομιλίας, κύριε Ζαφύρη, που θα έχουμε στη συνέχεια. Θα ήθελα όλοι μαζί να παρακολουθήσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, πως μετά τη ρήπανση του Σαρονικού η καθημερινότητα των κατοίκων, όπως ήταν και αναμενόμενο άλλωστε στα σελήνια, έχει αλλάξει σημαντικά, με τους ίδιους τους κατοίκους να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν πια τα νέα δεδομένα, ενώ ψαράδες και επιχειρηματίες έχουν να αντιμετωπίσουν την οικονομική ζημιά. Η Ελένη Κούση συνάντησε λοιπόν όλους αυτούς τους ανθρώπους της περιοχής, οι οποίοι περιγράφουν τη ζωή τους μετά την πετρελαιοκυλίδα. Τέσσερις εβδομάδες μετά τη ρήπανση του Σαρονικού από τη βύθιση του δεξαμενόπλου Αγία Ζώνη 2, οι κάτοικοι των Σεληνίων διηγούνται τι άλλαξε στη ζωή τους. Η ρήπανση των υδάτων επηρέασε την καθημερινότητά τους, τις δουλειές τους και κατ' επέκταση και το μέλλον τους. Εγώ κάνω μπάνιο από εδώ, όλο αυτό το κομμάτι κάνουμε μπάνιο τόσο συχνά την ημέρα. Με παρέα, με γέλιο, με... Τρώμε εδώ πέρα πολλές φορές ένα χαπούζι, πήραμε μαζί μας και περνάμε πάρα πολύ καλά. Τώρα θα πρέπει να πάμε αναγκαστικά αλλού. Δεν ξέρω τι θα γίνει το χρόνο αν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο εδώ. Αλλά χαίρομαι που τόσο κόσμο ασχολείται. Αυτό χαίρομαι. Μάλλον ελπίζω ότι μπορούν να κάνουν κάτι για να φτιάξουν την κατάσταση. Το βλέπεις αυτό πέρα και αρχίσεις να κλαις. Μου πιάνε τα κλάματα και συγκίνηση και θυμό, βέβαια πολύ θυμό. Αυτή η ταβέρνα έσφιζε από ζωή. Τώρα οι άδειες καρέκλες και τα τραπέζια θυμίζουν στον ιδιοκτήτη ότι τίποτα δεν θα είναι ίδιο πια. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι πλέον δεν είμαστε επαγγελματίας. Ήμουν επαγγελματίας, δεν είμαι πλέον επαγγελματίας. Άδεια τραπέζια, άδειες καρέκλες, τα έξοδα τρέχουνε. Είχαμε προσωπικό στο ΙΚΑ, τους έχουμε απολύσει όλους. Τι να έχει αλλάξει, τα πάντα, τα πάντα. Το βλέπετε, όλο το χωριό έχει επηρεάσει και τις επιχειρήσεις βέβαια μαζί με το χωριό. Δεν υπάρχει πλέον δουλειά εδώ πέρα. Είχαμε επιχειρήσεις, σας λέω, και θα τις κλείσουμε. Δεν υπάρχει κάτι. Είχατε προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Προγραμματισμένες εκδηλώσεις όλο το Σεπτέμβριο. Εμείς δουλεύουμε το Σεπτέμβριο πιο πολύ με γάμους, βαφτίσεις, εστιάσεις γενικότερα. Ακυρωθήκαν όλοι λόγω μυρωδιάς, οσμής, δεν μπορούσε καθόλου ο κόσμος να κάτσει. Γυρίσαμε προκαταβολές πίσω στον κόσμο, τι να τους πούμε. Από το Σεπτέμβριο εγώ είναι η πρώτη εβδομάδα που ανοίγω. Ήμουν όλο το Σεπτέμβριο κλειστά. Και στο δίπλα μαγαζί που έχω ένα μπαράκι που δουλεύει όλο το Σεπτέμβριο. Οικονομική καταστροφή μεγάλη. Πώς βλέπετε το μέλλον από εδώ? Τίποτα. Δεν βλέπω ακόμα τίποτα. Κοιτάω μόνο το παρόν αυτή τη στιγμή. Γιατί ό,τι και να σχεδιάζεις, δηλαδή ήρθε 10 Σεπτεμβρίου, είχαμε μαγαζί και 11 δεν είχαμε. Τι να σχεδιάσεις και ποιο μέλλον, για ποιο μέλλον να μιλήσεις. Σκέφτεστε να το κλείσετε? Κοιτάξτε, είναι δικιά μου επιχείρηση. Όχι. Είμαι 25 χρόνια μέσα σε αυτό το μαγαζί. Όχι, δεν θα το κλείσω. Απλά τα πράγματα δεν θα είναι το ίδιο. Δηλαδή θα το παλέψω μόνος μου, πώς το λένε. Οικογενειακά και όπου βγει. Δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτό το πράγμα τώρα. Αυτή η σωτηρία, αυτό το πράγμα για να επανέλθει θα περάσουν, ό,τι και να μου λέει οποιοδήποτε, θα περάσουν 5 με 6 χρόνια. Για να δούμε ξανά τη θάλασσα όπως είχε γίνει, γιατί ήταν υπέροχη η θάλασσά μας. Τα τελευταία 2 χρόνια ήταν πάρα πολύ καλά τα σελήνια. Είναι καταστροφή για όλο το χωριό και για τις επιχειρήσεις.
να έχει ανακοινωθεί από ό,τι ακούμε επίσημα αν επιτρέπεται να ψαρεύουν ή να αλλιεύονται τα ψάρια, να τα τρώμε δηλαδή. Άλλοι λένε ότι μυρίζουν, άλλοι όχι. Άκρη δεν μπορεί να βγάλεις. Μόλις είδα το μαζού της υπεφάνησης. Μαύρα όλα. Μαύρη ψυχή μας, μαύρες οι εικόνες μας. Είναι κάτι που για μένα προσωπικά θα μείνει χαραγμένο στο μυαλό μου. Κατεστραμμένα τα πάντα, οι παραλίες μας, τα λιμάνια μας. Τα πάντα. Μια μαυρίλα, ένα μαύρο πράγμα. Πλέον δεν έρχεται καν ο κόσμος να κάνει τη βόλτα του όπως την έκανε παλιά. Τι να δει, τη μαυρίλα, τα μαύρα βράχια, το μαύρο λιμάνι, τις μαύρες παραλίες. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Όλα είναι στον αέρα. Σαν άνθρωπος θέλω να είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα επανέλθουν στο αρχικό τους, στην αρχική τους κατάσταση.